Εδώ είμαστε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, που ήταν οικοδεσπότης, όπως είδαμε στο βίντεο λίγο πριν, μιας πολύ σημαντικής ημερίδας. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η ημερίδα αυτή είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή και κυρίως την κλιματική κρίση, η οποία είναι εδώ, είναι παρούσα, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Γεια σας, κύριε Περιφερειάρχα. Έτσι κι αλλιώς, στην διαρκή μέρημνά σας, είναι το θέμα της κλιματικής κρίσης. Έτσι κι αλλιώς μιλάτε καιρό γι' αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι τρεις θητείες τώρα μιλάτε για τον αχελό. Έσκασε η ιστορία με την ενεργειακή κρίση που προϋπήρχε του πολέμου, απλώς έγινε πιο έντονη στην διάρκεια αυτού του 1,5 μήνα που εξελίσσεται το πόλεμο στην Ουκρανία. Και εσείς αποκαλύψατε και ενδιαφέροντα στοιχεία που το έχετε ξαναπεί, αλλά ξέρετε, όταν κάποιος το ακούει συμπυκνωμένα με αριθμούς, θα καταλαβαίνει και καλύτερα. Έχουμε σχεδόν ολοκληρωμένα έργα που θα μπορούσαν με επιπλέον παρεμβάσεις, γρήγορες παρεμβάσεις, δηλαδή δεν είναι ότι θέλουμε μια μελέτη, ότι η μελέτη μετά να προκηρυχθεί, να εγκατασταθεί εργολάβος, σε έργα πολύ όρημα, με συμπληρωματικές εργασίες, να έχουμε μεγάλη αυτονομία που ξεπερνά και τα όρια της Θεσσαλίας, ενεργειακή αυτονομία. Πέρα από τα ευεργετήματα του νερού, που είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί βλέπαμε τις δηλώσεις του καθηγητή του κυρίου Λέκα, που είπε νούμερο ένα απειλή για τη Θεσσαλία είναι η ερημοποίηση. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε έργα. Κάνουμε έργα νερού και προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το πολύτιμο αγαθό που είναι το νερό. Κάνουμε έργα για να ποτίζουν οι αγρότες, λίμνο δεξαμενή στη Γλάφκη, στο Καστρί. Κάναμε το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο που είναι και έργο νερού μεγάλο και αλλάζει και το μικροκλίμα το μεγαλύτερο στην Ευρώπη που είναι η Κάρλα. Κάναμε το έργο αυτή τη στιγμή στο Λιθαίο ποταμό. Κάναμε το έργο στον Ξηριά, στον Αλμυρό, κάναμε στο Μαυρομάτι. Κάνουμε έργα υπογειοποίησης αγωγών και ιβέρτερ για τους αγρότες περίπου 250 χιλιόμετρων και οπωσδήποτε προγραμματίζουμε και άλλα έργα. Στο Παλαιομονάστρο κάνουμε τη λιμνοδεξαμενή και προγραμματίζουμε και άλλα έργα και συνεργασία με την κυβέρνηση. Και το έργο το μεγάλο γίνεται στη Σκοπιά, ένα μεγάλο έργο 300 και πλέον εκατομμύριων. Ένα έργο γίνεται για το ΕΒΑ στην Καρδίτσα για να πάρει το νερό και να γίνει υπογειοποίηση. Είναι ένα μεγάλο έργο και αυτό μπαίνει στη διαδικασία των ΣΔΙΝ. Όπως στη διαδικασία των ΣΔΙΝ μπαίνει το έργο του Τιτάνου, μπαίνει το έργο του Αγροδοφορείου, μπαίνει το έργο και άλλα δύο έργα, το έργο στον Αρθάκη, το έργο στο Δήλοφο και οπωσδήποτε και άλλα δύο μεγάλα έργα στα Τρίκαλα και μια μεγάλη εργολαβία υπηγειοποίησης των αγωγών. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε τον αχελό. Χρειαζόμαστε τον αχελό που είναι σε δύο έργα αχελός. Ένα είναι υδροελεκτρικό και είναι έτοιμο κατά 85% και είναι της Μεσοχώρας. Κάνει προσπάθηση η κυβέρνηση, έβγαλε μια νέα περιβαλλοντική μελέτη, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, δηλαδή για τη Μεσοχώρα. Πρέπει να τρέξει γρήγορα για να μπορέσει η ΔΕΗ γρήγορα να φτιάξει το έργο και να αποδώσει στην ελληνική κοινωνία φθηνή ενέργεια, ούτως ώστε το μείγμα της συνολικής ενέργειας να είναι με περισσότερο από ελληνική ενέργεια παραγόμενη, ούτως ώστε να μειώνεται και η τιμή. Και οπωσδήποτε είναι και το νερό στο αχελό που πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα που είναι στο 65% έτοιμα και χρειάζονται να ολοκληρωθούν γιατί εγκυμονούν κινδύνους όπως η σύρακα στην Τρακότρυπα να επενδυθεί γιατί είναι επενδυμένα μόνο τα 6 χιλιόμετρα από τα 17, μένουν 11 χιλιόμετρα ακόμη που δεν είναι επενδυμένα και το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε αποφανθεί και οδήγησε την τότε κυβέρνηση του Πασόκ να κάνει έργα επεμβατικά για να σώσει και να προλάβει την κατάρρευση της σύραγγας αυτής. Όπως και τώρα γίνεται με παρούσα κυβέρνηση, πάλι έργα συντήρησης και καθαρισμού της σύραγγας. Ο αχελός όλους μας ενώνει και παράλληλα θα έχει και τρία υδροελεκτρικά εργοστάσια. Και αυτό σημαίνει ότι παραγωγή ενέργειας την οποία θέλουμε. Θέλουμε τρία πράγματα. Ενέργεια, να είμαστε αυτάρκεις σε ενέργεια, να έχουμε υπάρχει εθνικής ενέργειας, ελληνικής ενέργειας, το να μαζέψουμε το νερό, να μην αφήνουμε το νερό να φεύγει και να δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια σήμερα όταν που η κλιματική κρίση και η φύση προειδοποιεί,
Αλλά ταυτόχρονα, αν ξεπεραστούν τα όρια της προειδοποίησης και πάμε σε μόνιμα φαινόμενα, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Και θέλουμε και διατροφικά, διότι η γη ξηραίνεται, τα ποτάμια ξηραίνονται και οπωσδήποτε ο αέρας μολύνεται. Και το πρόβλημα είναι βιολογικό. Είναι καταρχήν εξόχως βιολογικό. Και αυτό δεν γίνεται με καμία επανάσταση, παρά μόνο κοινωνική ή οικονομική επανάσταση. Γίνεται μόνο με βιολογική αφύπνιση. Βιολογική αφύπνιση των λαών για να μπορέσουμε να έχουμε να τρώμε. Η ΑΠΕ είναι σήμερα εκείνες οι οποίες θα δώσουν ενεργειακή ουδετερότητα στην Ευρώπη. Να πούμε ότι μιλούμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι, γιατί το είπατε με την ακροστοιχίδα. Κυρίως τα υδροελεκτρικά θα δώσουν ουδετερότητα στο κλίμα, δηλαδή δεν θα εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, γιατί όλα εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, είτε από φυσικό αέριο ή κάποιοι που λένε η πυρηνική ενέργεια που έχει η Γαλλία, και αυτό δεν έχει διοξείδιο του άνθρακα. Και βέβαια η Ελλάδα είναι μια χώρα που αφήνει μικρό αποτύπωμα στην εξέλιξη της κλιματικής κρίσης διοξιδίου, αλλά είναι όμως ιδιαίτερα ευάλωτη και οι συνέπειες της μεγάλες της κλιματικής κρίσης στη χώρα. Γι' αυτό και χρειάζεται μια αναπτυξιακές πολιτικές, οι οποίες να στηρίζονται σε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, και καθώς και πολιτικές αποτελεσματικής προσαρμογής στην εξελισσόμενη κλιματική κρίση. Εμείς ως περιφέρεια, μια περιφέρεια προσπαθεί είτε μέσω των προγραμμάτων συνεργειακής αναβάθμισης που έχουμε, 82 νοσοκομεία, σχολεία, άλλα δημόσια κτίρια, δικαστήρια κλπ. Κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση. Υπάρχει σε διαδικασία από την περιφέρεια Θεσσαλίας δύο μεγάλα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, και ένα στα Τρίκαλα Καρδίτσα και ένα στη Λάρισα. Υπάρχει και στη Μαγνησία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και υπάρχουν και έργα τα οποία οδηγούν σε βιολογικούς καθαρισμούς. Όλοι οι Δήμοι πάνω από 2.000 κατοίκους έχουν βιολογικούς καθαρισμούς, και κάτω από 2.000 κατοίκους, Δήμοι οι οποίοι είναι παραλιακοί σε ευαίσθητες περιοχές, και εκείνοι έχουν ταχθεί σε προγράμματα για την πρόθεση των βιολογικών τους καθαρισμών. Δηλαδή έχουμε μια στρατηγική, Build Back Better, αυτή τη φιλοσοφία που έχουμε για να προλαβαίνουμε να χαρτογραφούμε τους κινδύνους, να βλέπουμε ποιοι κίνδυνοι έρχονται, ώστε να κάνουμε τα έργα εκείνα μέσα στις δυνατότητες που έχουμε με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτή την κλιματική κρίση. Αλλά σήμερα είχαμε την ευκαιρία, και θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί είπαμε σε όλη την Ευρώπη ότι το μεγαλύτερο Green Deal έργο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι μίσο έτοιμο, είναι μετελές, είναι το έργο του Αχελό, γιατί θα προσφέρει δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια, πολύ ηλεκτρική ενέργεια, και πάνω από 60-600 ΜΒ, με άμα ακολουθηθεί μέθοδος ταμείου αντλίευσης, αποκαθιστά το περιβάλλον, διαχειρίζεται σωστά το νερό, και με αποτέλεσμα μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα ούτε στο Αγρίνιο ούτε σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργώντας και ένα οικοσύστημα το οποίο θα δημιουργήσει και τουριστικό προορισμό. Λοιπόν, πάμε να επικεντρώσουμε στον Αχελό. Καλά κάνατε και μας περιγράψατε όλο το πλέγμα των έργων που γίνονται σε υποδομές, στα σκουπίδια για παράδειγμα, που έχουν περιβαλλοντική κατεύθυνση. Εσείς έτσι κι αλλιώς, το έχουμε ξαναπεί, φεύγετε πολύ μακρύτερα από τον εθνικό σχεδιασμό, κάνετε πολλά παραπάνω από αυτά που σας αντιστοιχούν. Είπατε το παράδειγμα των χυμάρων, του καθαρισμού των χυμάρων, γιατί μιλούσαμε και για τα φαινόμενα τα φυσικά, που όμως έχουν βαθιές πληγές και αυτά να αφήσουν στο περιβάλλον. Τα επιχειρήματα δεν απέχουν από αυτά που χρησιμοποιεί και η σημερινή πολιτική ηγεσία, τα δικά σας επιχειρήματα για τον Αχελό. Γιατί δεν πάμε σε μια οριστική λύση αυτού του ζητήματος? Το λέω γιατί είναι θέμα κόστους, γιατί αν λέγαμε ότι είναι θέμα κόστους, εκεί να το δούμε πώς μπορεί αυτό να εξασφαλιστεί. Ή φοβούνται αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά έχει διαρκώς στυλωμένα τα πόδια όπως ήταν στο παρελθόν, ή και εκείνη έχει αλλάξει τη ματιά της πάνω στην προοπτική του μέρος
των νερών που έρχονται από τις πηγές, όχι στο κομμάτι που τους αφορά να έρθουν προς τη Θεσσαλία. Μα στον Αχελό περνάνε το χρόνο 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η Θεσσαλία θέλει τα 250 εκατομμύρια σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης. Η κυβέρνηση έχει σκύψει με μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθεί να λύσει χρονίζοντα προβλήματα που αφορούν τις δικαστικές διαμάχες και τα σχέδια διαχείρισης των υδατικών λεκανών και το φοροταξικό σχέδιο, το οποίο είχε αλλάξει, τα οποία μάλλον και τα σχέδια και το φοροταξικό τα είχε αλλάξει η προηγούμενη κυβέρνηση και είχαν βγάλει τα έργα του Αχελό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν τα έργα πλέον. Τα είχαν απεντάξει από τα σχέδια διαχείρισης υδατικών λεκανών και από το φοροταξικό βγάλανε τον Αχελό με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να γίνει. Εδώ υπάρχει μία, ίσως δεν μπορούν να καταλάβουν το εξής. Δεν έχουμε τίποτα πίσω των κανάνες, ούτε θέλουμε να τους πάρουμε το νερό, ούτε να τους αφήσουμε χωρίς νερό προς Θεού. Θέλουμε να βοηθήσουμε στη διαχείριση του νερού, στην αποταμίευση του νερού, αλλά και στη σωστή διαχείριση για να μην έχουν πλημμυρικά φαινόμενα ούτε εκείνοι ούτε εμείς. Και το θέμα το Αχελό είναι δύο έργα. Το πρώτο έργο είναι η Μεσοχώρα. Η Μεσοχώρα δεν αλλάζει το όρο του Αχελό, ούτε φέρνει νερά στη Θεσσαλία. Γίνεται άλλο ένα στα τρία υδροελεκτρικά εργοστάσια που είναι κατάντη, δηλαδή προς την πλευρά της Αιτωλοκανανίας, προστίθεται άλλο ένα έργο στη Μεσοχώρα που είναι κατά 85% έτοιμο και έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός σε σημερινές αξίες πάνω από 540 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει χάσει όλα αυτά τα χρόνια η ΔΕΗ 500 εκατομμύρια από τα έσοδα που θα είχε από την ηλεκτρική. Ένα δις συνολικά μας λέτε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι ένα δις η ζημία στην ελληνική οικονομία, στα ελληνικά νοικοκυριά. Και δεν αλλάζει ούτε παίρνει στα άλλα νερό. Δεν αλλάζει. Είναι πάνω στο ρούτο Αχελό. Το δεύτερο έργο που είναι η Σικιά, από εκεί μπορούν να έρθουν στην Θεσσαλία 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Όταν ολοκληρωθούν τα έργα και γίνουν και τα δίκτυα άρδευσης για να μπορέσουν να έρθουν, για να έχουν φθηνότερο νερό, για να ποτίζουν αλλά και για να πίνουν οι Θεσσαλοί. Δεν είναι πολλά τα κυβικά, είναι 250 στα 3 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και αυτή η αντιπαλότητα δεν πρέπει να υπάρξει. Νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και το εθνικό συμφέρον, το ελληνικό συμφέρον. Και νομίζω ότι ενώνει ο Αχελός, παραχωρίζει και όλοι. Κανέναν δεν βλάπτει, όλους τους ωφελεί. Διότι η Ελλάδα είναι πολύ μικρή για να ερίζουμε για ένα έργο το οποίο είναι εθνική αναγκαιότητα. Εθνική αναγκαιότητα για παραγωγή ενέργειας, εθνική αναγκαιότητα για διαχείριση των νερών, εθνική αναγκαιότητα για την πρόληψη των καταστροφών. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Περιφερειάρχα, τις μνημονεύσατε πριν, αλλά επειδή ήταν στο πλέγμα όλων των παρεμβάσεων που γίνονται, που είναι πράσινες παρεμβάσεις, πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είχαμε κάνει προσφάτως αποσαφηνίσεις για το τι εννοούσατε στην πίτα των βιομηχάνων για τα φωτοβολταϊκά. Δεν εχθρεύεστε, προφανώς προηγούνται τα υδροηλεκτρικά για τους λόγους που περιγράψατε, αλλά δεν εχθρεύεστε και τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά κάποιος θα σας έλεγε ότι ναι, αλλά εσείς δεν περάσατε σχέδια για φωτοβολταϊκά στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι απαντάτε σε αυτό? Για να γίνει ένα φωτοβολταϊκό έργο, πρέπει το έργο αυτό να μην βλάπτει στις τοπικές κοινωνίες, είτε αυτό πρόκειται για χωράφια τα οποία είναι υψηλής παραγωγικότητας, είτε πρόκειται για φωσκοτόπια, όπου εκεί πέρα βάσκουν πρόβατα και ασκούν το δικαίωμα στην εργασία πολύ κτηνοτρόφιμας. Προσφάτως δεν περάσαμε στην Αιτοράχη και ήταν αιτική και η υπηρεσία μας και συνήθως το στην Αιτοράχη Ελασσόνος και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί πρώτον δεν ήταν ολοκληρωμένος ο φάκελος. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις που χρειάζεται να τακτοποιηθούν και ελλείψεις που δεν τακτοποιούνται εύκολα, γιατί είναι διαφυτίσεις χυμάρων, ποταμών και διάφορες άλλες. Και δεύτερον, ότι εκεί πέρα στην περιοχή υπάρχουν χιλιάδες εγωπρόβατα. Αν σκεφτείτε ότι η Ελασσόνη είναι από τις περιοχές στην Ελλάδα που έχει τα περισσότερα εγωπρόβατα στη χώρα. Και υπάρχει πρόβλημα βόσκησης. Υπάρχουν περιοχές άλλες, στις οποίες μπορεί να γίνουν και δεν δημιουργούν προβλήματα ούτε στις τοπικές κοινωνίες, ούτε στην παραγωγή, ούτε την εκτενοτροφική, ούτε την αγροτική. Δεν είμαστε κατά. Έχουμε περάσει χιλιάδες φωτοβολταϊκά στη Θεσσαλία. Άμα δείτε το χάρτη των φωτοβολταϊκών στη Θεσσαλία, είναι κατά της Ελντοράντο.
Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν πάρει άδειες και δεν έχουν γίνει ακόμη. Άρα δεν έχουν συμβάλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, γιατί θα τις χρειαζόμασταν σε αυτή την περίοδο. Δεν μπορούν να δεσμεύονται για πολλά χρόνια πολλές εκτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στην κοινωνία και είναι εκείνες οι οποίες και στην παραγωγή και εκείνες οι οποίες θα δώσουν όθηση στην παραγωγή και θέσεις εργασίας, μόνιμες θέσεις εργασίας. Ενώ υπάρχουν εναλλακτικές θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, να επιδοτηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να πάμε σε παραγωγή ηλεκτρικές ενέργειας από τον ήλιο, αλλά υπάρχουν και τα υδροελεκτρικά που πρέπει να προταχθούν και οπωσδήποτε η Ευρώπη έκανε και σήμερα πρόταση να χρηματοδοτήσει τα αντιπλημμυρικά έργα πρώτον για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον και δεν δημιουργούν προβλήματα και στην παραγωγή και στην ανάπτυξη της παραγωγής στις περιοχές όπου πρόκειται να πάνε να γίνουν. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να κάνεις όπου θέλει να κάνει φωτοβολταϊκό ή ανεμογεννήτριο ο καθένας όπου θέλει. Πρέπει να πάει σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες δεν θα δημιουργούν προβλήματα. Επαναλαμβάνω, στην παραγωγή αλλά και στην κοινωνία γενικότερα της περιοχής. Αυτό είναι. Έχουμε δώσει άρα λέτε με κάποιους βασικούς κανόνες και κυρίως ηθικούς κανόνες. Πρέπει να δώσουμε και μια ηθική διάσταση, λέτε, σε αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να σταματήσουμε την παραγωγή. Συνήθως δεν θα ξέρουμε πού να παράξουν, να φυτέψουν για να έχουμε παραγωγή και αγροτική. Κύριε Περιφερειάρχα, να συμπληρώσω κάτι στα επιχειρήματα. Ήμασταν ένα πηγαδάκι δημοσιογράφων, το λέω γιατί ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές στα εγγένεια της οικογένειας Σαράντη για τη νέα μονάδα των αναψυκτικών Κλιάφα. Θα το δούμε το βίντεο τις επόμενες μέρες. Εκεί μας πλησίασε ένας παραγωγός και λέει η κατανάλωση στην Ελλάδα του βόηου κρέατος, του μοσχαρίσιου, συρρυκνώνεται στην εγχώρια παραγωγή στο 8%. Δηλαδή το 92% το εισάγουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, και αγροτικά προϊόντα εισάγουμε και λεμόνια εισάγουμε και σκόρδα εισάγουμε και ακόμη και όσπρια εισάγουμε, το λέω γιατί εδώ στη Θεσσαλία παράγουμε όσπρια. Δεν γίνεται να συρρυκνώσουμε κι άλλο τον πρωτογενή τομέα, προφανέστατα. Σήμερα, για να προσεπίρωση αυτό που λέτε, εάν δείτε πόσο εξαρτημένοι είμαστε από το φυσικό αέριο, μια τέτοια εξάρτηση δημιουργούμε και στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Δεν μπορεί να είμαστε εξαρτώμενοι τόσο πολύ με αποτέλεσμα σε μια κρίση, γιατί η εποχή μας θα είναι εποχή των κρίσεων. Δεν μπορεί σε μια διατροφική κρίση να βρεθούμε πάλι να είμαστε εξαρτώμενοι από χώρες από τις οποίες θα εισάγουμε τα τρόφιμα και να είμαστε σε τόσο μεγάλη εξάρτηση. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Τρία πράγματα. Διατροφή, δηλαδή παραγωγή, ενέργεια και νερό. Και νομίζω ότι άμεσα πρέπει να πάμε σε μια αλλαγή του μοντέλου, γιατί χρειάζεται να παράξουμε. Η ενέργεια ηλεκτρική είναι ακριβή. Να προταχθούν έργα τα οποία θα οδηγούν στις επιχειρήσεις ή στους ΤΟΕΒ να μπορούν να καλύπτουν γρήγορα και άμεσα με φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές ανανεώσιμης πηγής ενέργειας τις ανάγκες τους πρωτίστως και μετά να γίνονται φωτοβολταϊκά για το κέρδος. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εποχής. Ναι. Σήμερα αναδείξαμε ένα άλλο ζήτημα με αφορμή την πρώτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου για την πολιτική προστασία για το καλοκαίρι. Και είπαμε αυτό που μας αποκάλυψε και η Αντιπαρυφαριάρχη σας είναι ότι δεν υπάρχουν δαπάνες για να καθαριστούν τα σπασμένα κλάδια. Είχαμε ένα χειμώνα αρκετά βαρύ στα ορεινά, ακόμη και στα νησιά. Έχουμε μεγάλους όγκους κλαδιών. Θα ζητήσετε βοήθεια της πολιτείας σε αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, δεν είναι ευθύνη και αρμοδιότητα δική μας στα δάση. Θα έχει το Υπουργείο. Μα το ξέρω γι' αυτό και το λέω. Ο καθαρισμός των δασών γίνεται από τις δασικές υπηρεσίες. Οι αντιπυρικές ζώνες γίνεται ή από τις δασικές υπηρεσίες ή από τους δήμους που επιχορηγούνται από το κράτος. Φέτος έχουν δώσει 50 εκατομμύρια για αντιπυρικές ζώνες σε δήμους και δασαρχεία. Αλλά χρειάζονται και έξυπνες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν γίνεται εξήλυψη από τους συνεταιρισμούς και καλά γίνεται από τους συνεταιρισμούς εξήλυψη των δέντρων,
Υπάρχουν υπολείμματα τα οποία είναι άχρηστα και τα αφήνουν μέσα στο δάσος. Αυτά τα υπολείμματα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κυκλική οικονομία. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή πέλετ. Άρα μπορεί και ενέργειας ακόμη, έτσι. Θα μπορούν κάποιες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το πέλετ να κάνουν συμβάσεις, να τα μαζεύουν αυτά και να καθαρίζουν το δάσος δωρεάν. Είναι πάρα πολύ λογική. Τώρα να το αποκαλύψω αυτό στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών. Αυτή του την πρόταση ο Περιφερειάρχης τη συζήτησε με τον κύριο Αραβώση, που είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αρμόδιος για τα δάση, και είπε και εσύ γλιτώνεις το κόστος, η πολιτεία δηλαδή, το να τα φορτώσεις, να τα μεταφέρεις, να τα καταστρέψεις, και απ' την άλλη δημιουργούμε και ενέργεια. Υπάρχουν όπως λέτε μονάδες που δημιουργούν ενέργεια ακριβώς από αυτά τα υπολείμματα, της υλοτόμησης, από τέτοια περιστατικά που δηλαδή σπάει ένα δέντρο ή σπάνε τα κλαδιά ενός δέντρου από τα μεγάλα βάρη του χιονιού και πάει λέγοντας. Έλατε να κλείσουμε σε δευτερόλεπτα να κλείσουμε, κύριε Περιφερειάρχη. Γιατί να τα εισάγουν αυτά από τη Βουλγαρία ή οποιοδήποτε άλλες χώρες, αφού μπορούν να υπάρχουν και υλικά υπολείμματα τα οποία μπορούν να συλλεχθούν και να καθαριστούν και τα δάση. Αυτά τα οποία αφήνουν οι υλοτόμοι, θέλω να επαναλαμβάνω, και οι συνεταιρισμοί. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Περιφερειάρχα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Έτσι.